Να ευχαριστήσω καταρχάς τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την εμπιστοσύνη και να συγκροτηθεί αυτή η Επιτροπή και να μου αναθέσει το κρίσιμο καθήκον να είμαι Πρόεδρός της. Θα πω 5 πράγματα για την Επιτροπή και για το Δημογραφικό, όπως το είδαμε μέσα από εκεί. Ποιες προκλήσεις υπήρχαν, τι καταλάβαμε και πόσο μας βοήθησε και η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή που υπήρχε και του τμήματος του δικού σας, αλλά και η κυβερνητική πολιτική, κυρίως στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Θεανό Ιφωτίου. Και προσπαθήσαμε το πόρισμα να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ήταν πάντα εύκολο, γιατί το πόρισμα είναι διακομματικό, δεν είναι της κυβέρνησης, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πιστεύω όμως ότι σε μεγάλο βαθμό καταφέραμε να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ποιες προκλήσεις είχαμε στην αρχή, όταν συγκροτήθηκε η Επιτροπή, για να καταλάβουμε ότι ένα τέτοιο πόρισμα έχει ιδεολογικό στίγμα, γιατί το δημογραφικό είναι και ιδεολογικό πρόβλημα, συγκρούονται ιδεολογίες μέσα από το δημογραφικό και βεβαίως πολιτικές, κοινωνικές πολιτικές καταρχάς, πολιτικές ισότητας φύλου και πολλά άλλα. Η μείζωνα πρόκληση που είχαμε ήταν να μην έχουμε ένα εύκολο πόρισμα όπως αυτό που είχαμε το 1993. Δηλαδή να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πιλωτικά, ότι έχουμε βέβαια υπογεννητικότητα. Προσέχτε όμως, αυτό είναι μία κρίσιμη διαπίστωση που κάναμε. Έχουμε υπεργεννητικότητα τεράστια στον πλανήτη. Υπογεννητικότητα έχουμε σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη. Δεν έχουμε υπογεννητικότητα γενικώς στον πλανήτη μας. Άρα λοιπόν έπρεπε να επικεντρωθούμε σε ποιες περιοχές έχουμε υπογεννητικότητα, γιατί και όλα αυτά. Να μην πάμε λοιπόν στον αυτόματο πιλότο ότι εξαιτίας της συρρήγνωσης του πληθυσμού με αυτή την καταστροφολογική αντίληψη χάνεται η εθνική μας κυριαρχία, το ένα το άλλο, αλλά να το δούμε ως πρόκληση και από τη θετική μεριά. Δηλαδή να δούμε ποιες είναι αυτές οι νέες πραγματικότητες και ποιες πολιτικές μπορούν να βοηθήσουν στις νέες πραγματικότητες. Γιατί η μείωση της γεννητικότητας σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, όπως είναι η Ευρώπη βέβαια, και οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, προσέχτε, ενώ έχουμε υπογεννητικότητα σε όλο το δυτικό κόσμο, σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, Βόρεια Ευρώπη, Σουηδία, Φιλανδία, Νορβηγία κλπ, δεν έχουμε τόσο έντονο πρόβλημα, τώρα αρχίζει λίγο και στη Σουηδία, δεν έχουμε έντονο πρόβλημα στη Γαλλία, η Γερμανία έχει πρόβλημα, έχουμε πολύ έντονο πρόβλημα στη Νότια Ευρώπη, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και βεβαίως ένα τεράστιο πρόβλημα στις ανατολικές χώρες της Ευρώπης, στην Ανατολική Ευρώπη. Εκεί έχουμε πια μία αντιστρέψιμα δείγματα σε πολλές περιοχές, μία αντιστρέψιμη πορεία. Άρα λοιπόν έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό στην πολυπλοκότητά του και όχι με τις ευκολίες αυτές τις οποίες σε μεγάλο βαθμό είχε καταλήξει το πόρισμα. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και νομίζω ότι το πετύχαμε, ήταν εκτός, γιατί ξέρετε, το δημογραφικό στη χώρα μας έχει αντιμετωπιστεί ως σχεδόν εργολαβία κάποιων φορέων. Στην αρχή παρέλασαν από τη Βουλή συγκεκριμένοι φορείς, δηλαδή όταν ξεκινήσαμε με ιερείς κλπ. Είπα από μέσα μου δεν θα πάμε πολύ μακριά, δεν θα κάνουμε πολλά βήματα. Ευτυχώς είχαμε μία πάρα πολύ καλή επιστημονική ομάδα. Είχαμε φορείς και η Γενική Γραμματεία Ισότητας μας βοήθησε πάρα πολύ και από το κόμμα βοηθηθήκαμε και άλλοι πολλοί και η επιστημονική ομάδα να στρέψουμε το ενδιαφέρον εκεί που πραγματικά υπάρχει η πρόκληση. Υπάρχουν οι προκλήσεις, σας λέω, και με αρνητική και με θετική έννοια. Σε αυτή την κατεύθυνση μας βοήθησε πάρα πολύ η Θεανό, γιατί ήδη ασκούσε κοινωνική πολιτική με επίκεντρο το παιδί.
είναι ένα συμπέρασμα στο οποίο φτάσαμε. Τι διαπιστώσαμε? Η Νότια Ευρώπη γιατί αντιμετωπίζει πρόβλημα? Η κρίση είναι το πρώτο μεγάλο γεγονός. Το δεύτερο όμως, ακόμα σημαντικότερο και πιο διαχρονικό από την κρίση, γιατί η κρίση ήταν συγκυριακή στις περισσότερες από αυτές τις χώρες, ήταν η επιδοματική πολιτική. Μία επιδοματική πολιτική η οποία διευκόλυνε πάρα πολύ τη διαφθορά, δεν δημιουργούσε δομές και υπηρεσίες βάθους για να μπορέσει να στηρίξει το δημογραφικό, μία κοινωνική πολιτική με επίκεντρο το παιδί, όπως αντιθέτως είχαμε στη Βόρεια Ευρώπη ή και στη Γαλλία, θεωρώ εγώ, θεανό. Το αγγλοσαξονικό σύστημα, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι διαφορετικό. Μας βοήθησαν πολύ σε αυτή την κατεύθυνση όταν μας επέτρεψε ο πρόεδρος να έρθουν και επιστήμονες από το εξωτερικό, και από Σουηδία και από Γαλλία, οι οποίοι μας ανέπτυξαν το τι έκαναν αυτές οι χώρες από τη δεκαετία του 60, η Γαλλία για παράδειγμα, που διαπίστωσε ότι υπάρχει κάμψη της γεννητικότητας, της γονιμότητας κλπ. Τι διαπιστώσαμε λοιπόν, αυτό που στην Ελλάδα, για το οποίο στην Ελλάδα δεν είχαμε δώσει πολύ σημασία. Είχαν αλλάξει οι νοοτροπίες, είχαν αλλάξει οι συνθήκες ζωής και οι συνθήκες αντιμετώπισης των γυναικών και των αντρών στο δημόσιο χώρο. Πρόβλημα ένα. Αρμονία επαγγελματικής με οικογενειακή ζωή. Αν δεν εξασφαλιστεί αυτό, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί τίποτα. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο, όπως μας λέγανε διάφοροι φορείς, να κάνουν οι γυναίκες πάρα πολλά παιδιά. Δεν κάνουν οι γυναίκες πολλά παιδιά, γιατί οι γυναίκες εργάζονται, γιατί οι γυναίκες έχουν... Κάνουν όσα παιδιά επιθυμούν. Η πολιτεία αυτό που πρέπει να κάνει είναι να συμφιλιώσει οικογενειακό και επαγγελματικό βίο. Δεύτερο το οποίο διαπιστώσαμε, δεν υπάρχει ενός τύπου οικογένεια. Υπάρχουν πολλοί τύποι οικογένειας. Μονογονεϊκές οικογένειες, ομόφυλες οικογένειες, δηλαδή νοικοκυριά. Άρα αυτό που είχα ακούσει από τη Θεανό ήδη από το 2015 σε μια συνάντηση για άσχετη υπόθεση στο Υπουργείο ήταν στο επίκεντρο το παιδί. Όχι η οικογένεια ως πυρήνας, αλλά το παιδί το ίδιο. Το παιδί σε οποιαδήποτε κατάσταση, για οποιοδήποτε λόγο, για οποιαδήποτε... Και βεβαίως πολιτικές οι οποίες θα είναι οριζόντιες, όχι επιδοματικές πολιτικές, συγκεκριμένες κατηγορίες και τελειώνει εκεί το ζήτημα, ασχέτως του εισοδήματος του ενός του άλλου, αλλά οριζόντιες πολιτικές που θα διευκολύνουν τη γυναίκα να μπορεί να αποφασίσει ή να μην αποφασίσει να κάνει παιδί. Ή οποιοδήποτε νοικοκυριό μπορεί να στηθεί. Το άλλο θέμα βέβαια που διαπιστώσαμε και είναι πολύ σημαντικό, άρα αυτά νομίζω Θεανό θα τα εξηγήσεις, γι' αυτό δεν τα πιάνω πολύ, υπάρχουν σε ένα βαθμό στο πόρισμα. Εν ολίγη στο πόρισμα είχαμε ένα μπούσουλα και το κατευθύναμε. Είχαμε την πολιτική της Θεανούς. Με τόσα που λέει, εγώ καταλαβαίνετε. Αφού και εσύ το αναγνώρισες εδώ. Και εσύ το αναγνώρισες. Ας το παρακάτω. Ναι, ναι. Το άλλο... το άλλο βέβαια που διαπιστώσαμε είναι οι κοινωνικές πολιτικές. Α, μία μικρή παρένθεση, κάτι που διαπιστώσαμε για το παιδί. Το 2009 η παιδική φτώχεια, όσο και να σας κάνει εντύπωση, δεν είχαμε μπει ακόμα στην κρίση, ήτανε στα 23%. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα λοιπόν εκεί είδαμε ότι αυτό το ποσοστό πρέπει να κουρούει κόδωνα κινδύνου, το οποίο ήτανε πριν από την κρίση. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που είδαμε είναι οι κοινωνικές πολιτικές. Χωρίς κοινωνικές πολιτικές δεν μπορούμε να μιλάμε για γονιμότητα, για ανάπτυξη, του αύξηση της δημογραφικής καμπύλης κλπ. Δηλαδή, η λιτότητα έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η έλλειψη προσδοκίας και ελπίδας.
Οι εργασιακές σχέσεις, όλα αυτά που εννοούμε κοινωνική πολιτική και για τα οποία έχουν δοθεί μάχες τους τελευταίους μήνες ειδικά, κατώτατος μισθός, ευέλικτες μορφές εργασίας, προστασία της γυναίκας όταν είναι σε εγκυμοσύνη, σε περίοδο εγκυμοσύνης, μετά οι άδειες, οι γονικές άδειες, όχι μόνο για τη μητέρα αλλά και για τον πατέρα, για οποιονδήποτε αναλαμβάνει τη φροντίδα του παιδιού μετά τη γέννησή του. Δηλαδή η κανονικότητα στην εργασία είναι από τα πιο σημαντικά θέματα για να μπορέσουμε να έχουμε μια σταθερή δημογραφική πορεία. Ξέρετε, αυτά δεν τα είπαμε μόνο εμείς. Ήρθανε φορείς, μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν ήρθε ο αντιπρόεδρος, ήτανε Ζαχαρούλα, της Τράπεζας της Ελλάδας, που εγώ μάλιστα φοβήθηκα ότι θα μας πει, Γιώργο, θυμάσαι, ποιος? Ο αντιπρόεδρος, νομίζω, ο οποίος μας έκανε μία εξαιρετική ανάλυση, το πώς οι ευέλικτες σχέσεις εργασίας, το πώς όλα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ τη γονιμότητα, την αύξηση του πληθυσμού κλπ. Είχαμε δηλαδή μία τέτοια θεώρηση του δημογραφικού προβλήματος από όλες τις μεριές. Ένας τρίτος παράγοντας, πάρα πολύ σημαντικός βεβαίως, είναι το μεταναστευτικό. Όπου εκεί, γι' αυτό είπα ότι και εδώ είναι όχι μόνο σε επίπεδο Ελλάδας αλλά και Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δύσης, θα έλεγα γενικότερα, και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φανταστείτε ότι έχουμε υπεργεννητικότητα στον πλανήτη. Αυτή η υπεργεννητικότητα, αυτά τα παιδιά που γεννιούνται δεν έχουν να φάνε, ζουν σε απίστευτη φτώχεια στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη και ο πλούσιος πλανήτης έχει υπογεννητικότητα και βεβαίως δεν δέχεται κανένα παιδί. Το πώς εντάσσεις σε ένα μεγάλο βαθμό για τη χώρα μας, εκτός από όλα τα άλλα, ενώ είχε δημογραφική κάμψη ήδη από τη δεκαετία του 70, συνεχώς δημογραφική κάμψη από τη δεκαετία του 80 πολύ έντονα, αυτή η κάμψη άρχισε να παρουσιάζει, να αναστρέφεται χάρη στο μεταναστευτικό από τη δεκαετία του 2000, όταν άρχισαν βέβαια τα παιδιά της δεύτερης γενιάς να εντάσσονται μέσα στην κοινωνία κλπ. Και να προσμετρώνται στον πληθυσμό. Η χώρα μας στην κρίση γνώρισε αρνητική μετανάστευση, γιατί λέμε συνέχεια βεβαίως έχουμε μετανάστευση των νέων και σε μεγάλο βαθμό χωρίς εργασία και αυτά, αλλά το ισοζύγιο στη μετανάστευση στη χώρα μας έχει αρνητικό πρόσημο την περίοδο της κρίσης και όχι θετικό. Θετικό είχαμε τη δεκαετία του 90 και αποτυπώθηκε αμέσως στο δημογραφικό δίκτυο. Αμέσως είχαμε άνοδο του πληθυσμού. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για τη φοβία και την καταστροφολογία. Έρχονται οι μετανάστες, μας αλλοιώνουν, μας κάνουν, μας φτιάχνουν, φεύγουν τα δικά μας τα παιδιά. Ήταν πηγή τροφοδότησης για την ελληνική οικονομία, κοινωνία. Και ένα τελευταίο σημείο, δεν θέλω να μακρηγορήσω γιατί ξέρω ότι οι συντρόφισσες έχουν να πούνε πολλά και συγκεκριμένα εμείς θα τα πούμε στη Βουλή έτσι κι αλλιώς. Βέβαια θα έρθει και απαραίτητη Θεανό, δεν νομίζω να μην έρθει. Ήθελα να πω ότι δημιουργήθηκε μία εικόνα ότι αυτή η κυβέρνηση δεν δίνει σημασία στις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες. Είναι μέγα λάθος, όχι μόνο είναι μέγα λάθος, είναι απολύτως ψέμα, όπως είναι και πάρα πολλά άλλα. Όταν μία πολιτική θέτει στο επίκεντρο το παιδί, οι οικογένειες, γιατί βέβαια είδαμε ότι στην κρίση μεγάλωσε ακόμα περισσότερο, αυξήθηκε η παιδική φτώχεια. Άρα οι οικογένειες, οι πολυμελείς, ήταν αυτές που υπέστησαν και μεγαλύτεροι πλήγησαν περισσότερο αυτή την περίοδο. Θέλω να πω ότι είναι ψέμα απολύτως ότι πλήγησαν, θα τα πει αναλυτικά, θα τα πούνε οι συντρόφισσες αναλυτικά, αλλά ίσα ίσα που ενισχύονται οι οικογένειες, οι πολυμελείς έτσι, επειδή ακριβώς είναι στο επίκεντρο το παιδί. Πριν τελειώσω θέλω να πω ένα άλλο, κάτι για το οποίο νομίζω και ο Γιώργος και ποιοι άλλοι είναι από την Επιτροπή, δεν βλέπω και καλά εδώ, κάτι πιο... Α, έλα μου, ο Αντωνίου...
Κάτι πάρα πολύ σημαντικό που κάναμε είναι ότι καλέσαμε στην Επιτροπή και μιλήσανε. Επειδή αυτό είναι ένα πλήγμα της κοινωνίας μας, ειδικά σε νεαρές ηλικίες, σε όσο το δυνατόν πια νεαρότερες ηλικίες, γυναίκες καρκινοπαθείς, κυρίως καρκίνο του μαστού. Τι γίνεται με αυτές τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να τεκνοποιήσουν και οι οποίες στα 30, 32, 35 παρουσιάζουν ένα τέτοιο πρόβλημα. Ήταν από τις πολύ ωραίες στιγμές τι γίνεται με την τεχνητή γονιμοποίηση. Δηλαδή θέλω να πω με λίγα λόγια ότι η Επιτροπή εργάστηκε σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που έχουμε η κοινωνία και όχι με αυτά που θα θέλαμε φτιάχνοντας και μία ιδεατή κατάσταση, γιατί όπως μας είπαν οι δημογράφοι μας, η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ χώρα πολυτεχνίας. Παρά αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, άλλες ευρωπαϊκές χώρες ήταν περιορισμένη η πολυτεχνία στη χώρα μας. Αυτά είχα να σας πω μετά στις ερωτήσεις για να μην τρώω εγώ το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.